Θα πάμε τώρα σε έναν άλλον εξαιρετικό κύριο, όπως ξεδιπλώνει τη σκέψη του. Το έχω ξαναπεί, είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί μαζί του. Το βέβαιο είναι ότι ανοίγει δρόμους σκέψης. Είναι διευθυντής στο δρόμο της αριστεράς και κατά τη γνώμη μας είναι ένας από τους σύγχρονους πολύ καλούς θεωρητικούς στην πολιτική και όχι μόνο ανάλυση. Είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα, κύριε Ρινάλντι. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Αν μιλάγαμε για υπαρξιακά θέματα, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή τη φορά ζήσαμε την Κυριακή το υπαρξιακό ζήτημα της κάλπης, διότι 59% του εκλογικού σώματος, αποξενωμένο και απογοητευμένο από μια δημοκρατία μεταπολιτευτική 50 χρόνων πάνω σε μια προδοσία της Κύπρου, γύρισε την πλάτη του στην κατεξοχήν λειτουργία ενός κοινοβουλευτικού πολιτεύματος που είναι οι εκλογές. Θέλω να πω λοιπόν, και γι' αυτό λέω υπαρξιακό πρόβλημα της κάλπης, μήπως το πολιτικό πρόβλημα που λέει και ο φίλος μου Στάθης έχει μετεξελιχθεί σε πολιτιακό? Υπάρχει σαφέστατα αυτή η διάσταση. Εγώ θέλω να τονίσω, έχω βάλει τρεις τίτλους για τρία θέματα αν θα συζητήσουμε σήμερα. Ο πρώτος τίτλος ήταν τα 2,41%. Ο δεύτερος τίτλος είναι ο σεισμός στην Ευρώπη και ο τρίτος είναι ένα άλλο εγχείρημα. Όσο αφορά το πρώτο, που αν έχουμε ένα πολιτιακό πρόβλημα, βεβαίως και έχουμε ένα πολιτιακό πρόβλημα. Τα 2,41% είναι πρώτα το 41% του περσινού Ιουνίου και τώρα έχουμε το 41% της συμμετοχής στις εκλογές. Το 41% με το οποίο νομοποιούνταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει εξανεμιστεί, δεν υπάρχει πλέον, αυτό έχει τελειώσει. Βεβαίως δεν εισπράττει κανένα από τα άλλα συστημικά κόμματα τη φθορά ή τη χασούρα των 900.000 ψήφων από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και επίσης έχουμε μια συμμετοχή στο 41% που είναι μια τεράστια, μεγάλη απονομιμοποίηση του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο θέμα όσο αφορά το πολιτικό σύστημα και μια μεγάλη απονομιμοποίηση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μας κυβερνά μια κυβέρνηση που εκφράζεται από 1-10 ή 1,2-10, ένα 12% μας κυβερνάει και η τάση είναι όλο και πιο μικρά ποσοστά και όλο πιο μικρές ομάδες να κυβερνούν και να υπάρχει μια υποτυπώδης έτσι, λειτουργία κοινοβουλευτική η οποία κινείται πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια, αποδέχονται όλοι όσοι είναι μέσα σε ένα τέτοιο κοινοβούλιο τα πλαίσια που τίθονται από αλλού και οι αποφάσεις παίρνονται και αλλού, απλά νομιμοποιούνται μέσα σε ένα κοινοβούλιο ή κάποια κυβέρνηση μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα χειρισμών ή διάφορων καταστάσεων. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιακό θέμα. Υπάρχει μια απονομιμοποίηση τεράστιων διαστάσεων και υπάρχει μια κρίση εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης πάρα πολύ μεγάλη. Πολλοί μιλάνε για έναν τεκτονικό σεισμό με την αποχή που υπήρξε. Συγκρίνουν και δεν έχουν άδικο το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών με τις εκλογές του 2012 όταν ήταν σε κορύφωση το αντιμνημονιακό κίνημα, όπου τότε στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 16, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 13. Τα δύο δηλαδή, τα τρία κόμματα μαζί, ας το πούμε έτσι, μάζευαν ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπως και σήμερα τα δύο πρώτα μαζεύουν μόνο 43%. Στις εποχές που λειτουργούσε πολιτιακά αυτό το σύστημα του δικοματισμού και τα λοιπά, είτε με Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, είτε με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μάζευαν πάνω από 70% ή πάνω από 65%, υπήρχαν και εποχές που μάζευαν και 85% και η συμμετοχή ήταν γύρω στο 65%, 70%, λέω τώρα τα νούμερα που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια. Το 2012 υπήρξε μια τεράστια μετακίνηση ψηφοφόρων και μια μεγάλη κρίση με βάση τα μνημόνια και σήμερα έχουμε πάλι μια πολύ μεγάλη έτσι, έκρηξη, να το πω έτσι, απονομοποίηση όλου αυτού του συστήματος με αυτή τη τεράστια αποχή που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια αποχή, να το πω, αδιαφορίας. Είναι μια αποχή που είναι τιμωρητική. Είναι μια αποχή που μέσα της έχει κάποια ελπιδοφόρα σημάδια, αν κανείς θέλει να τα διαβάσει σοβαρά. Κάποιοι μιλάνε και για το λαό της αποχής.
Και κάποιοι πάνε παραπέρα το συλλογισμό που λένε ότι εντάξει, υπήρξε μια πτώση όλων των κομμάτων πλην του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου, που αν αθροίσουμε το τι πήρανε, πήρανε περίπου 200.000 ψήφους μαζί παραπάνω αυτά τα δύο κόμματα σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά το μεγάλο κομμάτι της αποχής δεν εκφράστηκε, δηλαδή δεν πήγε και δεν ήθελε να δώσει υποστήριξη σε κανέναν. Και κάποιος κάνει και τη σκέψη, και είναι σοβαρή σκέψη, συνδέει την υπόθεση των Τεμπών με όλη αυτή την απονομιμοποίηση, γιατί αν θυμηθούμε 1.500.000 πολίτες είχαν υπογράψει αυτή τη τεράστια, να το πω έτσι, κίνηση που έκανε ο Σύλλογος των Γονέων, που αμφισβητούσε συνολικά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και απαιτούσε δικαιοσύνη. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του 1,5 εκατομμυρίου δεν ψήφισε κανένα από τα κόμματα. Είναι γύρω από αυτούς που θέλαν να τιμωρήσουν και με τη στάση του να μην πάνε σε εκλογές. Δεν πήγαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή Πλεύση Ελευθερίας ή κάτι άλλο από τα κόμματα που τελευταία κινήθηκαν λίγο ή είπαν και κάτι για τα Τέμπη. Κρατάνε μια τεράστια δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και άρα υπάρχει μια διάσταση τεράστια μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος. Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή την κατάσταση βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης την επομένη των εκλογών και λέει οι πολίτες έστειλαν μήνυμα ότι περιμένουν από εμάς να λύσουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα τι μυαλό έχουν αυτοί μέσα στο Μαξίμου δηλαδή. Ότι μας στέλνουν ένα μήνυμα να λύσουμε περισσότερα προβλήματα. Καλά κάνουμε τη δουλειά μας, είμαστε πρώτο κόμμα με διαφορά, οπότε δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν έγινε και τίποτα, θα κάνουμε και έναν ανασχηματισμό και προχωράμε. Αυτή είναι μια φασιακή στάση απέναντι σε αυτό το ηχηρότατο μήνυμα που ήρθε από το 41% της συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές. Με συγχωρείτε, τώρα με προλάβατε κύριε Ριναλντή, αλλά νομίζω ότι αυτή η ίωση δεν είναι μόνο στην περίκλειστη γυάλα του Μαξίμου. Είναι μια ίωση σε όλο το πολιτικό σύστημα. Διότι από το βράδυ της Κυριακής όλοι έχουν πάρει το μήνυμα, όλοι έχουν κατανοήσει και μετά το μότο είναι ίδιο. Συνεχίζουμε. Και πάμε στα 50 χρόνια δημοκρατίας τον Ιούλιο. Συνεχίζουν τι? Έχουν καταλάβει ότι το 59% τους είπε δεν μπορείτε να συνεχίσετε έτσι? Το έχουν καταλάβει? Δεν τους νοιάζει καθόλου. Δηλαδή μετράνε μόνο ποσοστά και θέσεις και τι ρόλους έχει ο καθένας. Δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και το τρίτο κόμμα βολεύονται σε αυτό. Δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ δεν πήρανε τίποτα, ενώ αποδοκιμάστηκαν και εκείνοι. Δεν εισπράξαν τίποτα από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουν κάποια αξιόπιστη πρόταση δηλαδή. Δεν έκανε κανένας τους γκέλ για αυτό το πράγμα. Και λένε ότι εντάξει συνεχίζουμε. Ένας λέει είμαι αξιωματική αντιπολίτευση και θα δω τι θα κάνω. Θα αλλάξω λίγο το κόμμα. Ο άλλος λέει ότι πήραμε το μήνυμα, είμαστε πρώτοι σε δύο νομούς και θα δούμε στα αστικά κέντρα τι θα γίνει, θα κάνουν μια οργανωτική δουλειά κτλ. Και τουλάχιστον δεν έχουν κάτι άλλο να προσφέρουν ή να προτείνουν. Και εδώ πέρα θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση που εγώ είμαι έξω από αυτή τη συζήτηση, μια ανασύνθεση της κεντροαριστεράς για να αποτελέσει έναν άλλο πόλο για κάτι άλλο κτλ. Αυτά είναι όμως, πώς να το πω έτσι, σε πλήρη διάσταση προς τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, με το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, με το τεράστιο σεισμό μέσα στην Ευρώπη, με τα κεντρικά προβλήματα που δεν συζητήθηκαν, πόλεμος, ενεργειακό, φτωχιοποίηση. Αυτά μείνανε απόξω από τα συστημικά κόμματα, από τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη και την Ελλάδα. Και σου λέει, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, θα βαδίσουμε έτσι. Δεν έχουν καμιά ευαισθησία. Δηλαδή, τι να αλλάξουν? Εδώ έχουμε ένα ακραίο κέντρο που κυβερνούσε την Ευρώπη μέχρι τώρα και τώρα κάνει κάποιες δόσεις, να το πω έτσι, να ενσωματώσει και κάποια κόμματα που έρχονται ακροδεξιά για να κυβερνήσουν από κοινού μια ήδη κατάσταση μιας γερασμένης Ευρώπης που δεν μπορεί να οδηγηθεί ή να πάει λίγο παραπέρα. Νομίζω ότι τους νοιάζει. Άρα κύριε Ριναλντι, η κάλπη δεν έχει κανένα υπαρξιακό θέμα, λέτε. Η κάλπη αποτύπωσε την πλήρη αναντιστοιχία πολιτών και ενός πολιτικού συστήματος στην πλειοψηφία του κλεισμένο στη δική του αυτονομημένη γυάλα. Ναι, και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα γενικά. Δηλαδή για όποιον θέλει να κινηθεί διαφορετικά ή όποιον βλέπει ότι υπάρχει ένα τέλμα ή ότι βουλιάσουμε, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποια αντανακλαστικά μέσα στην κοινωνία τα οποία πρέπει να πάρθουν υπόψη. Μια κοινωνική διαθεσιμότητα που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους
χωρίς να έχει καμία συνεννόηση μεταξύ της, χωρίς να έχει κανέναν που να λέει να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε τ' άλλο, επέλεξε μια τιμωρητική συμπεριφορά και μια, πώς να το πω έτσι, μια αποχή που δεν ήταν, ενώ υπήρχαν 31 κόμματα, δεν έπεισε κανένα από αυτά έναν κόσμο. Να πει ότι ρε παιδάκι μου, ας πάμε έστω να ψηφίσουμε κάτι της πλάκας, μπας και του δώσουμε μια όθηση. Τέτοια φαινόμενα υπήρξαν στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες. Κύπρος. Δηλαδή. Η Κύπρος, ο YouTuber στην Κύπρο. Πέρα από. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα κόμμα που λέγεται οι Πλακατζίδες στη Γερμανία, που δεν έβγαλε και ευρωβουλευτή. Δηλαδή, υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις περίεργες. Παλιά στην Ελλάδα είχαμε κυνηγούς, είχαμε τον, είχαμε τ' άλλο. Τώρα δεν υπήρξαν τέτοια πράγματα μέσα. Ήταν πιο πολιτικά, να το πω. Αλλά υπάρχει μία τεράστια απονομοποίηση και έλλειψη μιας άλλης πρότασης από όλα τα άλλα κόμματα. Δεν μπορεί να πείσει κανένας και τίποτα, και η αναξιοπιστία διαπερνάει όλους όσους κινούνται με έναν πολιτικό σε εισαγωγικά και κομματικό τρόπο και προσπαθούσαν να πάρουν μία ψήφο μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς να υπολογίζουν τι είναι αυτά που απασχολούν την κοινωνία και τι είναι αυτά που απομακρύνουν την κοινωνία από την πολιτική διαδικασία. Πριν πάω στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά έχουμε τεκτονικές καταστάσεις, θέλω να σας ρωτήσω, εάν λοιπόν συμβαίνει αυτό και επειδή η χώρα έχει μία κυβέρνηση που νομοποιείται κοινοβουλευτικά, το τονίζω αυτό, κοινοβουλευτικά, έχει τη φέρουσα πλειοψηφία, πώς θα πορευτούμε δηλαδή από εδώ και κάτω? Ένα εκλογικό σώμα παύλα πολίτε σαν αντιστοιχεία λέει ότι είστε το 28%, που από πληθωρισμένο είναι το 12%, άρα οι υπόλοιποι είναι 5 και 4% οι αντίπαλοι, να το πω έτσι. Ναι, αλλά πώς, τι σημαίνει αυτό? Θα πορευτούν λαμβάνοντας υπόψη τους το πολιτικό σύστημα και πρωτίστως η κυβέρνηση αυτή τη στάση των πολιτών, ή θα πάνε με πιο σκληρό τρόπο? Η λογική λέει ότι θα πάει πιο δεξιά, όχι μόνο η κυβέρνηση εδώ πέρα, αλλά συνολικά όλο το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Και από αυτή την άποψη δηλαδή θα προσπαθήσει η κυβέρνηση τουλάχιστον να κερδίσει λίγο σε αξιοπιστία και τη χασούρα της, προσπαθώντας να δείξει ένα πιο σκληρό δεξιό πρόσωπο, ώστε να μαζέψει λίγο από αυτά που χάνει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ή από τους σχηματισμούς Βελόπουλου, Λατινοπούλου κτλ. Κάποιες δεξαμενές. Δεν ξεχνώ ότι για παράδειγμα σε αυτές τις εκλογές και ο Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής δεν είπανε κουβέντα, δεν μίλησαν καθόλου. Σαν να ήταν ένα μήνυμα, να το πω έτσι, ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπαρξιακό πρόβλημα και της παράταξης της δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας κάτω από τη διαχείριση Μητσοτάκη κτλ. Άρα θα υπάρξει ρευστότητα και σε αυτό το χώρο. Nice. Τώρα το πόσο θα κρατήσει τα γέμια το Μαξίμου στις επόμενες κινήσεις και πώς θα φανεί ότι παίρνει υπόψη του το μήνυμα, εγώ νομίζω ότι θα κάνει μια πιο δεξιά στροφή και θα κάνει και κάποιο ανασχηματισμό, που όμως αυτά δεν αντέχουν στις μεγάλες, να το πω έτσι, δοκιμασίες που έρχονται. Και γι' αυτό πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος το αν θα αναλάμβανε κάποιο πόστο μέσα στο χώρο της Ευρώπης ο Μητσοτάκης, γιατί δεν νομίζω ότι θα πάει σε 3 χρόνια να υποστεί μια ήττα. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο τα πράγματα και στην προοπτική τους πώς μπορεί να εξελιχθούν. Εγώ δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, να κάνω το μάντι και τα λοιπά, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει ένα μήνυμα ισχυρό και λέω ότι σε 1 χρόνο είχαμε τις περιφερειακές και δημοτικές, όπου έφαγε ένα πρώτο χαστούκι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν ήταν μια καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία το βράδυ της δεύτερης Κυριακής. Τώρα έχει πάρει ένα ακόμα πιο μεγάλο χαστούκι από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν έπιασε το 33%, πήρε 28%, αλλά και πάλι έχασε και 1 εκατομμύριο ψήφους, δηλαδή, που δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρή ποσότητα και είναι μεγάλο, δηλαδή μεγάλη αυτή η φθορά. Επομένως νομίζω ότι θα κινηθούμε σε ένα πολιτικό σύστημα και σε μια διακυβέρνηση που δεν θα έχει οποιαδήποτε κοινωνική υποστήριξη. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αντιδημοκρατικές τάσεις, σε πιο αλαζονικές συμπεριφορές, σε πιο δεξιά διαχείριση συνολικά. Λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη, καλημέρα λέει. Θέλω να πω, τι να περιμένεις από ένα λαό απογοητευμένο, ιτημένο πνευματικά και σωματικά και με έντονα πια στοιχεία οχαδερφισμού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα για πάντα. Ο κόσμος είναι πλάνη.
Το τέρας στην ανέδεια, τον άνθρωπο δεν φτάνει. Καλημέρα, λέει κύριε. Ο Νίκος λέει, κύριε Ρινάλντι, εγώ που πήγα να ψηφίσω, ενώ δεν αποδέχομαι σε καμία περίπτωση το αντιπροσωπευτικό σύστημα αυτό ως δημοκρατία, το έκανα για να ψηφίσω μικρά κόμματα, ώστε να υπάρξει διασπορά της ψήφου και να αφαιρεθεί δύναμη από τα λεγόμενα συστημικά. Πιστεύετε πραγματικά ότι το 59% που δεν πήγε το έκανε με κάποιο έστω και πρωτόλιο ιδεολογικό υπόβαθρο και απόλυτα συνειδητά, ή μήπως απλά βαφκαλιζόμαστε και η πραγματικότητα είναι λίγο πιο πεζή από όσο νομίζουμε? Είναι καλά και τα δύο ερωτήματα, αλλά θέλω να απαντήσω λίγο δείχνοντας ότι, επιμένοντας ότι τα θέματα είναι πιο πολύπλοκα από αυτά που μπορεί να συζητάμε ή να λέμε και λίγο συνθηματολογικά. Το μήνυμα της αποχής, αλλά ο κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει, έχει πολλές εκφάνσεις και δεν είναι όλες μια συνειδητοποιημένη, μια τιμωρητική πέρα για πέρα ή μια ψήφος που ζητάει κάτι άλλο ή ξέρει τι είναι αυτό το κάτι άλλο και επιλέγει αυτή τη στάση. Υπάρχουν πολλές αιτίες και πολλοί τρόποι που ένας κόσμος πήγε. Δεν πήγε να ψηφίσει. Παρόλα αυτά είναι υπαρκτή μια οργή και μια αποξένωση ενός κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει και μια αποξένωση ακόμα μεγαλύτερη απέναντι σε αυτή την ιδέα περί Ευρώπης. Δηλαδή αυτοί οι 21 που θα στέλναμε εκεί πέρα, τι θα κάναν, τι θα ράναν κτλ. Και αυτό λειτουργήσε. Αλλά έχω τη γνώμη ότι ένας κόσμος δεν πήγε συνειδητά να ψηφίσει, γιατί νιώθει ότι υπάρχει μια ξεφτύλα από μεριάς του πολιτικού συστήματος απέναντι στα προβλήματά του, απέναντι σε αυτό, και νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Τώρα, ένας κόσμος, εγώ δεν έκανα αποχή, ένας κόσμος θεωρεί την εκλογική διαδικασία σαν κάτι το σημαντικό κτλ. Σαν κάτι ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει κτλ. Αλλά δεν εκφράστηκε, να το πω έτσι, δεν έκανε ένα γκέλ οποιοδήποτε μικρό πράγμα ή οποιοδήποτε μικρό κόμμα να εμφανίσει ένα ποσοστό ή ένα νούμερο, ας πούμε, που να είναι, να παίξει ένα ρόλο, να ταράξει λίγο τα νερά. Να υπάρχει ένα 4-4,5% αλλιώτικο, δηλαδή ένα 5% αλλιώτικο. Σε άλλες χώρες υπήρξε. Εδώ υπάρχει μια ανυποληψία ακόμα και των μικρών σχηματισμών και ακόμα και των που δεν έχουν κατορθώσει να έχουν ένα λόγο ή μια εμβέλεια που να τους δώσει, ή μια λειτουργία που είναι και μια διαδικασία που να μπορεί να χωρέσει έναν κόσμο που αποξενώνεται από το πολιτικό σύστημα. Όσο αφορά για το λαό που είπε ο πρώτος ακροατής, και εγώ τον καλημερίζω αν και είναι μακριά και είναι καλό που συζητάμε και με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, πιστεύω ότι υπάρχουν αντιφατικά πράγματα μέσα σε αυτό που λέμε λαό. Αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσουμε κάποια ισχυρά αντισώματα που υπάρχουν μέσα στο λαό και μια φωνή και μια διάθεση ενός κόσμου για κάτι αλλιώτικο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και αυτό με κάποιο τρόπο εκδηλώθηκε. Δεν είναι μόνο μια έκφραση οχαδερφισμού αυτό που συνέβη και προχθές. Δεν είναι μια έκφραση απλά διαφορίας. Δεν με νοιάζει τίποτα. Με νοιάζει μόνο εαυτός μου. Πάω μόνο για μπάνιο. Δεν με νοιάζει οτιδήποτε κι αν συμβεί. Αυτά συνυπάρχουν με ένα ενδιαφέρον του κόσμου και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι χαρήκανε με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι με την έννοια ότι μας ανοίγει προοπτικές, αλλά ρε γαμώ το ότι τιμωρήθηκαν κάποιοι και ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να βγαίνει ένα φαινόμενο στη Κασελάκη και να εκτινάσεται, ας πούμε, να πάρει 20% από τη μια μέρα στην άλλη. Όλα τα κόμματα πέσαν έξω στους στόχους τους. Μιλάω για τα συστημικά κόμματα, τα κόμματα που παίζουν ένα ρόλο. Οι μόνοι που πέσαν μέσα στους στόχους τους, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου, οι οποίοι έχουν και πραγματικούς αριθμούς αύξησης. Ο κύριος Βελόπουλος είχε έναν αντιπολιτευτικό λόγο όλο αυτό το διάστημα. Του κάναν και μεγάλο πόλεμο από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Κατόρθωσε να κρατάει και να έχει έναν τόνο που έμοιαζε και είναι αντιπολιτευτικός σε μεγάλο βαθμό και εισέπραξε ένα βαθμό και έδειξε μια ορισμένη σταθερότητα. Η κυρία Λατινοπούλου είναι άλλο φαινόμενο. Είναι λίγο διαφορετικό. Πήρε από 20.000, πήρε 120.000. Έχει πάρει ένα 3%, το οποίο, πώς το λένε, θα χρησιμοποιηθεί από κάποιους, δηλαδή δεν θα είναι τόσο απλό και τόσο, πώς να το πω, δεν θα παίξει ένα αυτόνομο ρόλο δικό της, και μπορεί να υπάρχουν και επιχειρηματικοί κύκλοι που να θέλουν να έχουν και ένα κόμμα τέτοιου είδους, δηλαδή στα αυτά που έρχονται. Θα γίνει μια μεγάλη ανασύνθεση στο πολιτικό σύστημα, εγώ αυτό νιώθω. Και στον χώρο της κεντροαριστεράς θα έχουμε μεγάλα
σαξίματα και διαργασίες και στο χώρο της δεξιάς αλλά και της κατάστασης που έρχεται από ακροδεξιά, θα υπάρξουν κινήσεις για να μπορούν να δουν, όπως στην Ευρώπη γίνεται μια προσπάθεια ενσωμάτωσης της ακροδεξιάς μέσα στο γοβέρνο, στη κυβέρνηση της Ευρώπης, στην κυβέρνηση της Ευρώπης, έτσι και εδώ πέρα θα υπάρξουν κάποιες προσπάθειες από τη Νέα Δημοκρατία να απορροφήσει, να ενσωματώσει ή να βρει τρόπους συνεργασίας με ένα κομμάτι που βρίσκεται λίγο πιο δεξιά της. Λοιπόν, κοίταξε, θα πάμε στην Ευρώπη με τη βοήθεια ενός ακροατή που μας ακούει από τη Ρώμη. Από τη Ζυρίχη κατεβαίνουμε. Πάμε στη Ρώμη. Καλημέρα στον κύριο Κώστατο Γιαννακάκη, ο οποίος είναι καθηγητής παθολόγο ανατομίας στη Ρώμη και γράφει. Κύριε, καλημέρα. Πέρασαν 40 χρόνια από τότε που ένας μεγάλος διανοούμενος πολιτικός, ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, έφευγε για πάντα. Πού να φανταζόταν ότι η Ιταλία και η Ευρώπη θα έμεναν στα χέρια της Μελόνι, της Λεπέν, του Όρμπαν, ενώ οι νέοι κληρονόμοι του και στην Ιταλία ελάχιστα θυμούνται από τους αγώνες του και το ήθος του, ή για να είμαι ακριβής, οι κληρονόμοι του ασχολούνται με την πράσινη ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη, βλέπε φόρους για τους λαούς, τη woke agenda και τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς, αλλά κουβέντα για τα εργασιακά δικαιώματα και τους πολέμους που χτυπούν στην Ευρώπη, έρχονται, παίρνουν τα συνθήματα αυτά λαϊκιστές και προοδεύουν. Ναι, θέλω και εγώ να χαιρετήσω τον κύριο Γιαννακάκη. Θύμισε μια εμβληματική μορφή, τον Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ενός κομμουνιστικού κόμματος του μεγαλύτερου σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, που είχε φτάσει και 35%. Και πέρα από τις πολιτικές που εκπροσωπούσε και ο ίδιος ο Μπερλινγκουέρ, γιατί είχαν, μετά το κρασκόμενο στη Χιλή είχαν βγάλει την περίφημη φόρμουλα του ιστορικού συμβιβασμού, δηλαδή μιας διακυβέρνησης Ιταλίας ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στη Χριστιανοδημοκρατία, σχέδιο το οποίο δεν ευοδόθηκε, αλλά η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που ανατινάχτηκε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα στις δεκαετίες του 90 και δημιούργησε ένα τελείως καινούριο τοπίο, είτε με Μπερλουσκόνη, είτε με Γκράξη πρώτα, είτε με όλους αυτούς οι οποίοι, είτε με τις Λέγκες μετά, είτε διάφορα. Δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη ανατίναξη και ήταν πάλι ένα πολιτικό εργαστήρι νέων πραγμάτων τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Δημοκρατία, δεν υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις, ας πούμε, που κυβέρνησαν Ιταλία με τα πολεμικά μέχρι και το 2000 χοντρά λέγοντας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου η Μελόνι είναι και αυτή στους νικητές των εκλογών, δεν έπεσε, αύξησε το ποσοστό της και προσέξτε, πάει να παίξει ένα ρυθμιστικό ρόλο και μέσα στη νέα διαμόρφωση της Ευρώπης η Μελόνι, σαν κάτι το οποίο το θέλει και η Φόντερ Λάιεν και όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα και προσέξτε το αυτό, που αρχηγός τους είναι μια γυναίκα, η Σλάιν, η οποία ήταν και στο Αμερικάνικο Δημοκρατικό Κόμμα και ήρθε πριν από 2-3 χρόνια και δημοψηφισμιακά βγήκε πρόεδρος, γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος. Τι μου θυμίζει. Ναι. Και η πολιτική είναι αυτά που είπε ο ακροατής, ο φίλος Γιαννακάκης, και είναι τέτοια walk agenda αυτά και τα λοιπά, όχι τα εργατικά, τα προβλήματα κοινωνικά, ο πόλεμος και τα λοιπά. Πράσινη ανάπτυξη, Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά ένα πακέτο. Και τέλος πάντων τώρα πανηγυρίζουν και λίγο, γιατί πήραν ένα σχετικά καλό ποσοστό και δεν καταβαραστρώθηκαν. Και το λέω αυτό σαν ένα νέο δημοκρατικό κόμμα τύπου Αμερικής, να το πω έτσι, γιατί και εδώ θα υπάρξει αυτός ο πειρασμός να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό κόμμα που να είναι αμερικανικής σκοπής και να αντιγράφει λίγο την αμερικανική πολιτική ζωή. Και από αυτή την άποψη, η αμερικανοποίηση πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, είτε με το Κασελάκι, είτε και με το Τσίπρα λίγο παλιότερα, το πώς το προώθησε όλο αυτό το σχεδιασμό, είτε ακόμα με τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή τώρα θα εμφανιστούν ξανά προτάσεις να φτιάξουμε ένα χώρο κοινό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, που να είναι στα πρότυπα του Δημοκρατικού Κόμματος. Και να, στην Ιταλία το έχουν, γιατί μην το έχουμε κι εμείς, να έχουμε ένα 24-25%, να μπορούμε στα ίσα να κοντράρουμε ένα 28% που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και υπάρχουν πάνω σε αυτές τις καταστάσεις προσπάθειες ανασύνθεσης του πολιτικού συστήματος, όχι για να αλλάξει ράγες,
αλλά για είναι αυτό που βάλαμε στην προηγούμενη εφημερίδα πριν τις εκλογές, βάλαμε τίτλο «Ακραία Ευρώπη». Η ακραία Ευρώπη θα είναι πιο δεξιά συνολικά μετατοπισμένη, πιο συντηρητική, πιο αντεργατική, πιο φιλοαμερικάνικη, πιο αντιρωσική και πιο φιλοπόλεμη. Αυτή είναι η Ευρώπη που χτίζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι μια άλλη Ευρώπη. Και πάνω σε αυτά, όλα αυτά τα κόμματα, είτε κεντροαριστερά, είτε κεντροδεξιά, είτε οποιοδήποτε συνδυασμοί υπάρχουν, ακόμα και με την ακροδεξιά ενσωματωμένη στη διακυβέρνηση της Ευρώπης, θα υπηρετήσει αυτή την ακραία Ευρώπη, που είναι μια Ευρώπη που δεν ελκύει πλέον τους πληθυσμούς της. Είναι μια Ευρώπη που ο κόσμος αμφισβητεί αυτή την Ευρώπη. Δηλαδή, έβλεπα τους αριθμούς της αποχής σε όλη την Ευρώπη και αυτό πρέπει να μετρηθεί. Βγάζουν ένα μέσο όρο ότι είναι 50%. Αυτό το 50% της αποχής στην Ευρώπη δεν είναι ίσως σε όλες τις χώρες και θέλω να πω πως όλες οι χώρες που προέρχονται από το ανατολικό, να το πω μπλοκ συνολικά, έχουν τεράστια ποσοστά αποχής. Είναι γύρω στο 30 με 32-35% η συμμετοχή στις εκλογές αυτές. Και είναι περίεργο γιατί αυτές οι χώρες υποτίθεται ότι βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια σωτηρία. Ο κόσμος και οι πληθυσμοί σε αυτές τις χώρες ζει υπό τον φόβο είτε του πολέμου, άρα ψάχνει και μια αντιπολεμική φωνή ή μια αντισυστημική φωνή. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα ότι πάνε προς ακροδεξιά ή πάνε προς την αδιαφορία. Υπάρχει και ένα ορισμένο ψάξιμο. Αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν ένα μεγάλο γερασμένο ενήλικο συντηρητικό άτομο που δεν μπορεί να αντιδράσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει. Και είναι ανύπαρκτη τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Θέλω πριν πάμε στο τι πιστεύετε ότι ανοίγει μπροστά ως δρόμος, γιατί τον ένα δρόμο τον είπατε, αν μπορεί να ανοίγει, θέλω να μου σχολιάσετε, μου στέλνουν εδώ μηνύματα, μου λένε καλημέρα στον κύριο Ρινάλντι. Από Θράκη είναι τα μηνύματα, είπα και εγώ, τόσο ευαισθησία για το θέμα, λογικό. Λοιπόν, λέει, κύριε Ρινάλντι, θέλουμε ένα σχόλιο για τα ποσοστά του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, 36% στη Ροδόπη και 27% στην Ξάνθη. Τα ποσοστά δεν είναι δραματικά αν τα δούμε σε απόλυτο αριθμό ψήφων, μείωση έχουν, αλλά είναι δραματικά από την απάθεια, ακούστε εδώ, του πολιτικού συστήματος των Αθηνών. Δεν καταλαβαίνουν τι χτίζεται σιγά σιγά και πώς θα κουμπώσει με τον ερντογανικό αναθεωρητισμό και τον δίθεν μακεδονικό αλυτρωτισμό. Γιατί το ψηφοδέλτιο είχε γραμμή από το προξενείο, μου γράφουν, από τη μια, και είχε και μία κυρία που αυτοτιτλοφορούνταν της μακεδονικής μειονότητας. Επαναλαμβάνω, μου γράφουν εδώ ότι αριθμητικά τα ποσοστά δεν είναι δραματικά, έχουν και μείωση. Παρ' όλα αυτά κάτι δείχνει αυτό, λένε. Ναι, είναι πολύ σοβαρή αυτή η παρέμβαση, η ερώτηση που κάνουν οι ακροατές και θέλω να δώσω μία εξής και μία απάντηση. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να επιτραπεί σε αυτό το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Και μάλλον ήταν ένα δώρο από την κυβέρνηση προς την ερντογανική πολιτική, γιατί πάμε σε πολύ μεγάλα, να το πω έτσι, σφίκτα καλιάσματα με αυτή τη συνεργασία και το ειδήλιο που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κάτω από μια ομπρέλα που μας το επιβάλλουν Αμερικανοί, Γερμανοί κτλ. Να τα βρούμε και να έχουμε μια οικονομική συνεργασία κτλ. Παρόλο που η τουρκική επεκτατική πολιτική δεν έχει παραιτηθεί καθόλου από όλους τους στόχους της. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι το προξενείο στη Θράκη παίζει ένα ρόλο και είναι γνωστό σε όλους ότι προσπαθείται να τεθεί με έμφαση ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια τουρκική μειονότητα και να μιλάνε με τον όρο τουρκική μειονότητα κοντά σε όποιες συμφωνίες. Αυτό λέει και ο ακροατής, κύριε Ρινάλντι. Δεν είναι το θέμα, λέει, οι αριθμοί των ψηφοδελτίων, είναι λιγότεροι. Αλλά είναι η στάση της Αθήνας, λέει. Όλης. Εγώ διάβασα, άκουσα τη δήλωση στο διαδίκτυο της αρχηγού του κόμματος αυτού του Κιέφ, μάλιστα, το λένε. Μάλιστα. Και λέει είμαστε Τούρκοι και η μειονότητα και είμαστε Τούρκοι. Έτσι, χοντροκομμένα, χωρίς πολλά. Κανένα κόμμα από τα λεγόμενα συστημικά δεν ίδρωσε ταυτή του γι' αυτό. Τίποτα, αυτό δεν απασχόλησε. Εδώ κανείς δεν είπε τίποτα για αυτό το πράγμα. Το αφήσαν να περάσει έτσι. Δηλαδή μπορεί να ακύρωσαν τους Σπαρτιάτες να κατέβουν, που και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια οριακά, δηλαδή να κάνουν κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είδανε καθόλου αυτό το κόμμα να βρίσκεται εκεί πέρα. Και εκεί
παίζονται παιχνίδια στη Θράκη, όπως παίζονται παιχνίδια στο Αιγαίο, όπως παίζονται στην Κύπρο παιχνίδια. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί να κλείσεις τα μάτια σου σε αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που γίνονται δηλαδή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι επικίνδυνο φαινόμενο, ανεξάρτητα αν οι ψήφοι και εκεί έπεσαν. Προσέξτε, θέλω να πω όμως κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Το κόμμα της Νέας Αριστεράς και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πριν στις εκλογές του 23 έβγαλε δύο βουλευτές από εκείνη την περιοχή που ανήκαν στη μουσουλμανική κοινότητα. Αυτοί οι δύο βουλευτές πήγανε μετά με το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά σε εκείνη την περιοχή δεν πήρε ούτε 2% στις εκλογές αυτές. Δηλαδή οι ψήφοι της μουσουλμανικής μειονότητας είναι εντελώς κατευθυνόμενοι. Είχαν κατευθυνθεί για αρκετά χρόνια σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει αποσυρθεί αυτή η υποστήριξη και υποστηρίχτηκαν το κόμμα, υποστήριξε η μειονότητα εκεί πέρα και το προξενείο, προφανώς βασικά το προξενείο, το κόμμα αυτό το ΚΕΦ που κατέβηκε εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πέρα θα έπρεπε ακόμα και να μην γινόμαστε εχμάλωτοι και υποχείρια μιας τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, γιατί το κόμμα της Νέας Αριστεράς, πέρα ότι την πάτωσε στις εκλογές αυτές που γίνανε τώρα, έχει 11 βουλευτές οι οποίοι είναι και συγκροτεί ομάδα κοινωνική χάρη σε αυτούς τους δύο μειονοτικούς βουλευτές, οι οποίοι ο ένας από τους δύο παίρνει μέρος σε όλα αυτά που γίνονται από το προξενείο πάνω στη Θράκη. Μάλιστα. Και μία απάντηση στο φίλο τον Νίκο θέλω. Λέει, καλά λέει τα συζητάτε, αλλά με συγχωρείτε λέει, η εκδοχή είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και κολοβές αριστερές δυνάμεις. Το ΚΚΕ μιλάει για εργασιακά, υγεία, ειρήνη. Το ΚΚΕ πήρε 50% στη Λάρκο. Δεν σας λέει κάτι λέει. Καταρχάς το θέμα είναι να δούμε το κέντρο αριστερό, ας το πούμε έτσι, σαν αν είναι ένα σενάριο που μπορεί να γεννήσει κάποια ελπίδα ή να πρημοδοτηθεί σαν αντίβαρο προς την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι στα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα η κεντροαριστερή πρόταση δεν διαφέρει πολύ από την πρόταση διαχείρισης που έχουν οι δεξιές ή ακόμα και οι ακροδεξιές δυνάμεις, παρόλο που δεν εκφράζουν ακριβώς τα ίδια κοινωνικά στρώματα κτλ. Όσο αφορά την πολιτική του ΚΚΕ, πιστεύω ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο ακροατής, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει μία πρόταση που να απευθύνεται πέρα από το δικό του κοινό και πέρα από τις εκλογές του. Και πανηγυρίζει σε κάποιες συνθήκες που δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει, θα πρέπει να βλέπει με πιο καθαρό τρόπο όλα αυτά που συμβαίνουν και την ανάγκη της κοινωνίας να υπάρξει κάτι άλλο. Τόσα χρόνια μοιάζει λίγο με ένα τίτλο μιας ταινίας, ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Από το 2010 μέχρι τώρα έχουν γίνει τόσες ανακατατάξεις στη χώρα, έχει αλλάξει τόσο πολύ ο πολιτικός συσχετισμός στα πράγματα, θα έπρεπε να γίνουν εγχειρήματα που να είναι πάρα πολύ σημαντικά και να τραντάζουν ολόκληρο το θέμα. Έχει τόσο κόσμο και τόσα στελέχη, αλλά δεν έχει μία πρόταση για ολόκληρη την κοινωνία που να αγκαλιάζεται και να δημιουργεί μια δυναμική. Και έχουμε απλά να χαιρόμαστε αν πήραμε μισό πόντο παραπάνω, ένα πόντο παραπάνω. Ω, με συγχωρείτε κύριε Ρινάλντι, με συγχωρείτε. Στα ποσοστά. Γιατί σε απόλυτα αριθμό ψήφων και το ΚΚΕ έχει χάσει. Βεβαίως έχει χάσει δύναμη, αλλά μετράμε, δηλαδή αρχίζει και προσανατολίζεται και προσαρμόζεται στον υπάρχοντα τρόπο πολιτικής δηλαδή. Όχι τελείως όπως τα άλλα κόμματα, αλλά το κάνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κομμάτι αυτού του πολιτικού συστήματος και δεν βάζει αιχμές. Λέει γενικολογίες, αιχμές δεν θέτει. Μια-δυο αιχμές. Να παίρνει δύο πρωτοβουλίες μεγάλες σε κάτι. Δεν μπορεί δηλαδή ο Σύλλογος Γονέων για τα Τέμπη, 57 δικοχαμένων ανθρώπων σε αυτό το συστημικό έγκλημα, να έχουν κάνει τόση δουλειά και τόσα θέματα και ένα ολόκληρο κόμμα υποτίθεται της εργατικής τάξης επαναστατικό κτλ. Να μην μπορεί να κάνει μια διαδικασία που να ανοίξει ένα δρόμο προς τον κόσμο διαφορετικό. Κάτι, μια ανάταση πολιτική, κοινωνική, ένα ρεύμα μεγάλο μέσα στην κοινωνία, μια πρόταση μιας ευρύτατης λαϊκής πολιτικής συμμαχίας για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και τα πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον λόγο του. Το διατάφτα, πού πάει η Ευρώπη? Γιατί αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως το περιγράφετε με τη δική σας οπτική, όπως το περιέγραφε προηγουμένως και ο κύριος Αποστόλου με άλλη οπτική, αλλά λέτε το ίδιο. Λέτε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή ο διαχωρισμός σύστημα-αντισύστημα είναι μια σημαντημένη τράπουλα για τους λαούς. Εμένα μου άρεσε και αυτή η αναφορά για το παρασύστημα.
Δηλαδή την ίδια το ακροατή, μάλιστα. Εξέχτε, γιατί έχει σημασία. Την ίδια στιγμή που το σύστημα νιώθει αυτές τις, πώς το λέω, αυτές τις προειδοποιήσεις, την ίδια στιγμή έχει την εξής ικανότητα, να ενσωματώνει ακόμα και κομμάτια του αντισυστήματος. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει φανεί και θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή εδώ πέρα ενσωματώθηκε ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ του 2010-2012. Ενσωματώθηκαν υποδέμος στην Ισπανία. Ενσωματώθηκαν ακόμα και δυνάμεις οι οποίες μιλούσαν κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φύγουμε από το ευρώ κτλ. Το συναλώνει κτλ. Τώρα τι κάνει ο Μακρόν? Κάνει μια έξυπνη πολιτική. Λέει πάμε σε εκλογές. Θα βγει, θα κάνει κυβέρνηση η Λεπέν. Θα είναι συνυπεύθυνη για αποφάσεις που θα πάρουμε για ολόκληρη τη Γαλλία και το ρόλο της Γαλλίας, είτε στον πόλεμο, είτε στην πολιτική, την οικονομική της Ευρώπης κτλ. Θα την κάνει συμμέτοχο και θα την ξεδοντιάσει σιγά σιγά, γιατί θα πρέπει να γίνει πιο στρογγυλή και όχι με πολλές αιχμές. Θα την κάνει δηλαδή συνένοχη μέσα στη διακυβέρνηση. Και εξάλλου αυτό ζητάνε αυτές οι δυνάμεις που προέρχονται από την ακροδεξιά. Όπως η Μελώνη έγινε ο λίγο τι κατοικίδιο για το ΝΑΤΟ, για το πόλεμο, για το ΕΝΑ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλα αυτά, ενώ είχε πολιτευτεί με άλλη σημαία, το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει ο Μακρόν με την πρότασή του κατευθείαν να κάνουν βουλευτικές εκλογές, όχι προεδρικές. Πρόεδρος θα είναι αυτός. Αυτός θα παίρνει τελική απόφαση. Αυτός θα μπορεί να διορίζει ή να μην διορίζει υπουργούς και κυβερνήσεις, αλλά στη διακυβέρνηση και πρωθυπουργό θα βγάλει μάλλον η Λεπέν. Θέλω να πω δηλαδή ότι την ίδια στιγμή που υπάρχει ένας αντισυστημισμός που μπορεί να πηγαίνει και λίγο πιο δεξιά και τα λοιπά κάποια στιγμή, προσπαθούν οι δυνάμεις του συστήματος να τον ενσωματώσουν και έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και άρα το σύστημα και το αντισύστημα ή το παρασύστημα παίζουν παιχνιδάκια θέσεων, να το πω έτσι, με το χρήμα από κάτω να παίζει, να είναι ο μοχλός όλων αυτών των καταστάσεων. Και βεβαίως ένα σύστημα, στο πούμε έτσι, διακυβέρνησης της Ευρώπης πάνω σε ράγες νεοφιλελευθερισμού, πολέμου, μεταναστευτικής πολιτικής κτλ. Χωρίς να υπάρχει καμιά μεγάλη ιδέα, τίποτα για κοινωνικό κράτος, τίποτα για το με ποιο τρόπο θα πολιτευτούν με μια δημοκρατική Ευρώπη. Δεν υπάρχει καθόλου ούτε καν η έκφραση δημοκρατική Ευρώπη. Μια άλλη Ευρώπη δημοκρατική. Δεν υπάρχει δημοκρατία πια. Η δημοκρατία είναι πώς, μια ιδέα ουτοπική, ρομαντική. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει απόλυτη χειραγώγηση και έλεγχος μέσα από διάφορους μηχανισμούς. Φωνάζετε πολύ και είσαστε τάχα με τη σημαία την αντισυστημική. Θα σας βάλουμε μέσα στο σύστημα. Να δούμε τι θα κάνετε και να σας ξεδιάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Στη Γαλλία έχουν αυτή τη δυνατότητα και έγινε και μια συζήτηση προεκλογικά. Στη Γερμανία δεν έχουν τέτοια τα ανακλαστικά, είναι πιο ζώρικα τα πράγματα, είναι πιο σντούπι οι Γερμανοί στο να μπορούν να έχουν μια τέτοια κινητικότητα και μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι ο σεισμός στην Ευρώπη είναι βαθύς, γιατί είχαμε το Brexit. Τώρα έχουμε όλη αυτή την αναστάτωση Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο. Και μετά έχουμε και ανακατατάξεις σε μια σειρά από χώρες, ας πούμε, που είναι πιο δύσκολο να κυβερνηθούν με τους τρόπους που κυβερνήθηκαν μέχρι τώρα. Αλλά αυτή η φράση σύστημα, αντισύστημα, παρασύστημα πιστεύω ότι είναι ένα κλειδί για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι βασικές συστημικές δυνάμεις από εδώ και μπρος. Ορίστε, σας τροφοδοτήσαμε και χάρη στον ακροατή με μία λέξη ακόμη, το παρασύστημα. Κύριε, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα για αυτή την οπτική. Νομίζω ότι με έναν τρόπο ακούγονται φωνές που βοηθάνε το να ανοίξει σκέψη, είτε με συμφωνίες είτε με διαφωνίες. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Κύριε Σαχίνη, θέλω να πω όμως ένα ακόμα πράγμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Πιστεύω ότι η ανάγκη είναι να γονιμοποιηθεί κάτι σε διαφορετική κατεύθυνση. Χρειάζομαστε ένα άλλο εγχείρημα, ένα άλλο μεγάλο εγχείρημα, διαφορετικό. Υπάρχει ενδιαφέρον την ίδια στιγμή που υπάρχει πραγματική αδυναμία πρότασης. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και από αυτή την άποψη, ένα άλλο εγχείρημα πρέπει να πάρει υπόψη αυτά τα πράγματα, ότι υπάρχει κοινωνική διαθεσιμότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, οι συστημικές ή αντισυστημικές παρασυστηματικές δυνάμεις θα κοιτάξουν το δικό τους
τα δικά τους να κάνουν, χρειάζεται να δούμε και την αδυναμία, πραγματική αδυναμία μιας άλλης πρότασης και να τη χτίσουμε. Πάνω σε αυτά μπορεί να χτιστεί ένα ενδιαφέρον άλλο εγχείρημα και στη χώρα μας, και αυτό λείπει τελείως και νομίζω ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπορεί να γονιμοποιηθεί αυτό και να γίνει πιο καλά και να προχωρήσει. Είμαι αισιόδοξος από αυτή την άποψη, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, και πρέπει να ξεκινάμε πάντα από τις δυσκολίες και τις αδυναμίες που έχουμε. Και από τα υπαρξιακά ζητήματα, που νομίζω ότι είναι μια έκφραση που χρησιμοποιήσατε, αλλά πλέον κολλάει παντού, γιατί φτάσαμε μέχρι και στο υπαρξιακό θέμα της κάλπης. Κύριε Ρινάλντι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.